Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο επιστημονικό μέρος εκδήλωσης και να σας παρουσιάσω τον πρώτο προσκεκλημένο μας για σήμερα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιουφή. Είναι καθηγητής διευθυντής καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Εργάζεται ως επεμβατικός καρδιολόγος. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καρδιονεφρική νόσο, την κολπική μαρμαριγή, την καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρθεση και την περιφερική αρτηριακή νόσο. Υπήρξε μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Έχει περισσότερες από 650 δημοσιεύσεις και πάνω από 15.000 αναφορές. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Θα τον καλέσω στο βήμα να αναπτύξει το θέμα καρδιολογικά φάρμακα και οδοντιατρικός ασθενής, που μας ενδιαφέρει άμεσα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ, γιατί έχει ταξιδέψει από την Κρήτη σήμερα το πρωί και από το αεροδρόμιο κατευθείαν να μας παρουσιάσει να αναπτύξει το θέμα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριοι αντιπεριφερειάρχοι, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα κοντά σας για μια σειρά λόγων. Πρώτον, εντυπωσιάστηκα από το πολύ ωραίο επιστημονικό πρόγραμμα που οι οργανωτές έχουν ετοιμάσει. Δεύτερον, πιστεύω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις πρέπει να οργανώνονται γιατί συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση. Και θερμές ευχαριστίες, κύριε Κατσούλα, ιδίως εσάς για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ. Άλλωστε, ως καρδιολόγος, νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερο λόγο να ανοίγω στο μεταξύ την παρουσίασή μου. Θα δείτε, η καρδιαγγελιά σταθήσεις, ξέρουμε όλοι ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Το 40% των θανάτων οφείλεται στα καρδιαγγελιακά νοσήματα. Και ο οδοντίατρος έχει άμεση σχέση με αυτό. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, το στόμα είναι ο καθρέφτης της καρδιακής υγείας. Και πριν περάσω στο κατεξοχήν θέμα μου που είναι να ασχοληθούμε με τα καρδιολογικά φάρμακα, θέλω να πω δύο λόγια ότι η παθολογία της στοματικής κοιλότητας σχετίζεται με την εν γέννη υγεία του οργανισμού. Πάρα πολλά δεδομένα, είναι πολύ busy το slide αυτό, απλώς να κρατήσουμε ότι όποιος έχει κακή στοματική υγιεινή και ένας αδρός δείκτης που φαίνεται είναι από τον αριθμό των δοντιών. Κάποιον που του λείπουν δόντια από το στόμα, αυτός για όποιον λόγο συμβαίνει αυτό, αυτό σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα, ολική θνητότητα, αλλά και καρδιακιακή θνητότητα. Γι' αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτό που ελέγχθησα και νομίζω ότι δικαιολογεί και τη δική μου παρουσία εδώ ότι τις στενείς σχέσεις που μπορεί να έχει η υγεία του στόματος, η υγεία των δοντιών, ο ρόλος των δοντιάτρων στην πρόληψη, στην ευαισθητοποίηση των ασθενών που έρχονται σε εσάς. Για το δικό τους μεμονωμένο πρόβλημα του δοντιού μπορείτε όμως εσείς να δράσετε ως ένας επιταχυντής, σαν ένας ενδιάμεσος κρίκος και για τους ευαισθητοποιήσετε προς την κατεύθυνση της πρόληψης της καρδιακιακής νόσου αλλά και την εν γέννη αντιμετώπιση. Η περιοδοτήτιδα, μια πολύ συχνή πάθηση, σχετίζεται με τα καρδιακιακά νοσήματα. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές, ο κ. Τουρκής το ξέρει αυτό, με συνεργασία και με την Οδοντιατρική Σχολή, που δείξαμε τη στενή συσχέτιση της περιοδοτήτιδας με δείκτες βλαβών στα όργανα στόχους, υπερτασικούς ασθενείς και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που εξηγούν γιατί συσχετίζεται η στοματική υγιεινή με τα καρδιακιακά νοσήματα. Βεβαίως θα πει κανείς, όπως φαίνεται εδώ από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, από ένα statement, ότι πολλές φορές υπάρχουν αυτό που λέμε confounders, συγχυτικοί παράγοντες που δεν ξέρουμε αν ακριβώς αυτή η σχέση είναι σχέση αιτίου ή αιτιατού ή είναι επιφαινόμενο άλλων καταστάσεων. Γιατί παραδείγματος χάρη, όποιος έχει ο ζαχαροδιαβητικός, παραδείγματος χάρη έχει κακή στοματική υγιεινή, το ζάχαρο κάνει κακό και στα καρδιακιακά, άρα μήπως εξηγεί αυτό την κοινή σχέση ή η κατάχρηση αλκοόλ ή το κάπνισμα. Ωστόσο όμως, ξέρουμε σήμερα ότι η υποκλινική φλεγμονή, η φλεγμονή που μπορούμε να την ανιχνεύσουμε μετρώντας τη high sensitivity σε RP ή την υπερλευκίνη, είναι ένας ενδιάμεσος παράγοντας που εξηγεί αυτή τη σχέση ανάμεσα στην περιοδοτήτιδα και στα καρδιακιακά νοσήματα. Μετά από αυτή τη βραχία εισαγωγή, θα ήθελα να έρθω κατεξοχή στο θέμα της ομιλίας μου και να αναφερθώ στα φάρμακα τα καρδιολογικά που παίρνει ο ασθενής ο οποίος επισκέπτεται τον
γιατρό και εσείς πολλές φορές είστε σε μια δύσκολη κατάσταση το πώς θα χειριστείτε αυτόν τον ασθενή. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες των φαρμάκων. Διάλεξα κάποιες κατηγορίες που είναι οι πιο κοινές. Και το πιο δύσκολο θέμα που πολλές φορές και εμείς ακόμα μπερδευόμαστε που είμαστε οι καθήλυνα αρμόδιοι είναι πως θα χειριστούμε τα αντιμοπεδαλιακά φάρμακα και τα αντιπηχτικά. Ζούμε σε μια εποχή που το σύνολο των ασθενών μας παίρνει κάποιες μορφής αντιεμοπεδαλιακό ή αντιπηχτικό και μάλιστα τώρα πάμε σε μια εποχή που συνδυάζονται αυτά και αντιμοπεδαλιακά και αντιπηχτικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και στην ορολογία. Ποιο είναι αντιμοπεδαλιακό, ποιο είναι αντιπηχτικό, αντιθρομβωτικό. Ο κοινός μηχανισμός είναι ο ίδιος. Τι θέλουμε, να είναι αραιό το αίμα, επιτρέψτε μου αυτή την υπεραπλούστευση, δεν είναι τόσο σωστά ιατρικά, το καταλαβαίνει ο κύριος Τόσος και η κυρία Στουφή εδώ, αλλά προσπαθώντας να περάσουμε το μήνυμα, ο στόχος είναι σήμερα που η κύρια αιτία είναι η αθυροθρόμβωση, να προστατεύσουμε τις αρτηρίες μας από ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Και στην εποχή του COVID το ζήσαμε πιο έντονα αυτό. Κάνει μια λίμωξη, μια ήωση ο ασθενής και κάνει πνευμονική εμβολή ή κάνει θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών. Γιατί οι θρομβωτικοί μηχανισμοί μπαίνουν παντού. Άρα, επομένως, έχουμε τα αντιαιμοπεταλιακά μας και τα αντιπηχτικά φάρμακα. Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα δρούν στα αιμοπετάλια, επηρεάζονται στη λειτουργία τους, που είναι ο πρώτος σημείο σχηματισμού του θρόμβου. Τέσσερα είναι τα κύρια φάρμακα που παίρνουν οι ασθενείς. Η ασπιρίνη, η κλασική ασπιρίνη, η ασπιρίνη θυμίζω, στη χαμηλή δοσολογία των 80, των 100 με 425 μιλιγκράμμ, το σαλοσπίρ που παίρνει ο κόσμος, η παιδική ασπιρίνη που λένε οι υπόλοιποι, σε αυτή τη χαμηλή δόση έχει δράση αντιθρομβωτική. Η ασπιρίνη που παίρνουμε για το, να μας περάσει ο πονοκέφαλος στο παυσίπονο στη δόση των 500 μιλιγκράμμ, οι πολύ περισσότεροι όταν παίρνουμε 2 ή 3 ασπιρίνες την ημέρα που δεν πρέπει να παίρνουμε, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις μιας φλεγμονώδης καταστάσεως, μια οξία περικαρδίδα που μας χάρη, εκεί έχει αναλγητική δράση αντιφλεγμονώδη. Άρα μιλάμε ασπιρίνη στη χαμηλή δόση ή τα νεότερα αντιπηχτικά κλοπιδογρέλι, πρασουγρέλι, την κάκρελο. Αποφεύγω να πω τα εμπορικά ονόματα για ευνόητους λόγους. Αυτά είναι τα αντιμοπεταλιακά. Αυτά τα παίρνουν κυρίως ασθενείς που έχουν στεφανία νόσο ή νόσο των καροτιδίων ή περιφερειακή αρτηρία και νόσο. Ασθενείς που έχουν κάνει bypass, ασθενείς που έχουν κάνει αγκιοπλαστική και έχουν βάλει stent. Ιδίως οι ασθενείς που έχουν κάνει stent αγκιοπλαστική χρειάζεται μια προσοχή, όπως θα πω παρακάτω, στο πόσο καιρό έχει περάσει από τη στιγμή που έχει κάνει την αγκιοπλαστική για να διακόψουμε τα φάρμακα. Και από την άλλη μεριά είναι τα αντιπηκτικά. Τα αντιπηκτικά, όπως το παλιό, το κλασικό, το συνδρόμ που εκτιμούμε τη δράση του μητρώντας το ΑΕΝΑΡ. Και τα νεότερα από του στόματο αντιπηχτικά, η απιξαμπάνη, η ταπικαντράνη, η ρίβαροξαμπάνη, εδώ μπορούμε να πούμε τα ονόματα γιατί δεν υπάρχουν ανταγωνιστέ. Το ξαρέλτο, το ελίγου ή το ταπικαντράν είναι τα νεότερα από του στόματο αντιπηχτικά. Σε αυτά ακολουθούμε το δόγμα, πίστευε και μία έρευνα. Έχουν δείξει έρευνε ότι αυτή η συγκεκριμένη δοσολογία αρκεί για να έχουμε μία προστασία αντιθρομβωτική. Δεν εκτιμούμε με κάποιο δείκτη τη δραστική του δράση, όπως κάνουμε με το περίφημο ΑΕΝΑΡ στην περίπτωση του συνδρόμου. Ας έρθουμε επομένως τώρα εσείς. Έρχεται ο ασθενής στο ιατρείο και παίρνει ένα αντιθρομβωτικό φάρμακο. Είτε αντιπηχτικό είτε αντιμοπεδαλιακό. Φοβάστε για την ασφάλεια του ασθενούς, μήπως αιμορραγήσει, πώς πρέπει να το χειριστεί. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι οι οδοντιατρικές επεμβάσεις θεωρούνται επεμβάσεις χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου. Αν πάρετε, αυτή είναι η κατηγορία η επίσημη που οι όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, μιλώ για τις μη καρδιακές επεμβάσεις, δεν μιλώ για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ταξινομούνται σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Χαμηλού, μετρίου και υψηλού κινδύνου. Κάθε επέμβαση που γίνεται σε χώρο που δεν μπορείς να σταματήσεις άμεσα την αιμορραγία με μια πίεση είναι υψηλού κινδύνου. Επεμβάσεις της κοιλιάς ή αγκιακού τύπου επεμβάσεις. Όλες οι άλλες οι επεμβάσεις τύπου. Να πάει να κάνει ο άλλος τον καταράκτη του, που είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα, ή να πάει στον οδοντογιατρό, σαν γενική κατηγορία θεωρούνται επεμβάσεις χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι το χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου δεν μπορεί να αιμορραγήσει, αλλά η αιμορραγία δεν θα είναι απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε την ασφάλεια. Τι είναι απειλητικό για τη ζωή μας,
για τη ζωή του ασθενούς, αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να έχουν λίγο ταλαιπωρία και ταλαιπωρία για εμάς που διενεργούμε τους χειρισμούς, τους οδοντιατρικούς ή τους όποιους χειρουργικούς, προτιμούμε ένα πεδίο στεγνό από αίμα, αλλά αυτό το στεγνό πεδίο από αίμα για τη δική σας δουλειά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις άλλες, σε άλλες καταστάσεις. Άρα εδώ πέρα βλέπετε τα πλήρω στα αντιβοκτηριακά φάρμακα και ποια είναι τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά. Δεν θα πω σε επιμέρους αναλύσεις, θα πω μόνο ότι όταν παίρνει ασπιρίνη η διάρκεια δράσης είναι 7 με 10 μέρες. Άρα για να απαλλαγεί από την ασπιρίνη θα πρέπει να το κόψει για 7 ημέρες. Ενώ όλα τα υπόλοιπα φάρμακα από 3 έως 10 μέρες τα νεότερα από το στόμα τους αντιβοκτηριακά. Άρα πρακτικά τι πρέπει να κρατήσουμε εμείς. Πρέπει όταν ένας ασθενής παίρνει ένα αντιβοκτηριακό ή ένα αντιθρομβωτικό φάρμακο, ο ασθενής θα πρέπει κανονικά να το ξέρει. Μερικές φορές οι ασθενείς μπερδεύονται, εδώ μπερδευόμαστε εμείς, άρα μην ζητάμε και στους ασθενείς σε πολλές περιπτώσεις. Ένα φάρμακο, όλοι νομίζουν ότι είναι το ίδιο, είτε αντιβοκτηριακό είτε αντιπηχτικό. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε τι παίρνει και γιατί το παίρνει. Γιατί έχει μεγάλη σημασία για το λόγο που το λαμβάνει. Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να του πει μην το πάρεις σήμερα, μην το πάρεις αύριο, για πόσο να μην το πάρεις. Άρα, αν ένας ασθενής παίρνει μόνο ασπιρίνη για πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή δεν έχει πάθει έμφραγμα, δεν έχει κάνει επέμβαση, είναι πάρα πολύ εύκολο σε αυτό να του σταματήσει την ασπιρίνη αν σας ενοχλεί για την επέμβαση που πρόκειται να κάνετε και θα πούμε παρακάτω που πρέπει να σταματήσετε. Ο ασθενής όμως, ο οποίος λαμβάνει ασπιρίνη, γιατί έχει υποστεί ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, το σωστό σε αυτή την περίπτωση είναι να μην διακόψει την ασπιρίνη του και να συνεχίσει την αγωγή του ως έχει. Σήμερα που ζούμε στην εποχή που οι ασθενείς κάνουν και πιο σύνθετες επεμβάσεις διακαθετηριακές. Ο ασθενής που έκανε παλιά το κλασικό το παϊπάς στην Βαλβίδα είχε το σημάδι στο στέρνο και δεν το ξεχνούσε ποτέ με τα καλά και τα κακά που έχει αυτή η πρακτική. Τώρα όμως στην εποχή που εμείς κάναμε χθες μια βαλβίδα διαδερμική, έβαλα σε ένα ασθενή τάβι διαδερμικά, άλλαξε την βαλβίδα του, δεν άλλαξε ο σωστός τρόπος, μπήκε, εμφυτεύτηκε μια νέα βαλβίδα, ο ασθενής αυτός τη Δευτέρα θα πάει στο σπίτι, θα παίρνει από το σπίτι και κλωπιδοκρέλι, δεν ξέρω πολλοί από αυτούς δεν έχουν και καταλάβει τι έχουν κάνει και αυτό είναι και το καλό και το κακό, δεν είναι μετά τόσο ευαισθητοποιημένοι και στην πιστή τήρηση της φαρμακευτικής τους αγωγής. Δεν ξέρουμε για αυτούς για πόσο καιρό πέρα το εξάμηνο είναι ασφαλές να το σταματάνε ή όχι. Οι ασθενείς αυτοί όμως που είναι για πρωτογενή πρόληψη, που παίρνουν είτε ασπιρίνη είτε κλοπιδοκρέλι, μπορείτε άνετα, χωρίς δυσκολία, αν εσείς νομίζετε ότι έχετε να κάνετε μια πολύ τραυματική επέμβαση και κυρίως τραυματική επέμβαση εξαγωγές από ένα και περισσότερα δόντια, να το σταματήσετε για αυτές τις 3 έως 5 ημέρες. Τι γίνεται όμως στους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν διπλή αντιμοκταλιακή αγωγή. Παίρνει και ασπιρίνη και κλοπιδοκρέλι, με πλαβίξ παίρνουν σχάρι μαζί, έτσι που είναι το πιο αντινό φάρμακο. Αν ο ασθενής αυτός, πρώτον, όταν παίρνει διπλή αντιμοκταλιακή αγωγή, θα πρέπει να υποψιαστείτε ότι αυτός ο ασθενής κατά πάσα πιθανότητα έχει κάνει αντιοπλαστική, έχει βάλει στεν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι κρίσιμο. Ποιο χρονικό διάστημα είχε κάνει την αγκιοπλαστική του. Αν ο ασθενής έχει κάνει αγκιοπλαστική, έχει περάσει έμφραγμα τους τελευταίους 6 μήνες ή ένα χρόνο ή έχει κάνει αγκιοπλαστική του τελευταίο εξάμηνο, δεν πρέπει να σταματήσετε ελαφρά την καρδία τη διπλή αντιμοκταλιακή αγωγή. Και για να κάνω πιο short και με ένα μήνυμα, θα πρέπει όλοι και εσείς και εμείς να μάθετε να δουλεύετε ενώ ο ασθενής θα παίρνει ένα αντιμοκταλιακό φάρμακο. Όλο και περισσότεροι ασθενείς από εδώ και πέρα θα παίρνουν τουλάχιστον ένα αντιμοκταλιακό φάρμακο και θα είναι δύσκολο να το σταματήσετε. Το διπλό μπορείτε να το σταματήσετε, το ένα. Δεν θα κάνει καμία θρόμβωση στο στέν. Ιδίως αν έχει περάσει 3 ή 6 μήνες, άρα είναι ένας ασθενής ο οποίος έκανε μια αντιοπλαστική, έκανε ένα έμφραγμα και μπορείτε να ετεροχρονίσετε, να αναβάλλετε την επέμβαση, να την κάνετε μετά από 6 μήνες, αυτή θα ήταν η καλύτερη πρακτική του, οπότε τότε θα του σταματήσετε το πλαβίξι, το γκαγκρερόλι, το πρασογκρέλ, το έφιεν ή όποιο παίρνει και θα συνεχίσετε με την ασπιρίνη σας, υπό ασπιρίνη, να κάνετε την επέμβαση που έχετε να κάνετε με κάθε ασφάλεια για τον ασθενή σας. Στην περίπτωση που θα σταματήσετε τη διπλή αντιμοκταλιακή αγωγή, το Ticagrelor θέλει να το σταματήσουμε από 3 έως 5 μέρες,
το γλυκοπιδογρέλι, το πλαβίξ, δηλαδή το κλοβολέν, όλα αυτά τα φάρμακα. 5 μέρες πρασουγκρέλι παίρνουν πολύ λιγότεροι ασθενείς, είναι για λιγότερες ημέρες. Και μετά από 48 ώρες το αργότερο, αφού κάνετε εσείς την επέμβαση, να ξαναξεκινήσει την αγωγή του. Μήνυμα νομίζω σαφές, θα πρέπει να κάνουμε τις οδοντιατρικές μας πράξεις σε αυτούς που παίρνουν διπλή αντιμορφωτική αγωγή, σταματώντας το ένα και συνεχίζοντας το άλλο, για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή μας. Αυτή είναι η διαφάνεια που ουσιαστικά περιγράφει αυτό που σας είπα νωρίτερα, εκτίμηση του αιμορραγικού κινδύνου, εκτίμηση του κινδύνου του θρομβωτικού του ασθενούς και θρομβωτικό κίνδυνο που φοβόμαστε να κόψουμε την διπλή αντιμορφωτική αγωγή, είναι ο ασθενής που πέρασε πρόσφατα, που είχε πρόσφατα αγκιοπλαστική, που είχε πρόσφατα οξυέμφραγμα του μυοκαρδίου. Και το πρόσφατο είναι το τρίμηνο, το εξάμηνο. Μετά το εξάμηνο νιώθουμε πολύ πιο ασφαλείς στο να σταματήσουμε την αγωγή μας. Αυτά για τα αντιμορφωτικά. Τα αντιπηκτικά μας όμως. Τα αντιπηκτικά επίσης έχει σημασία να δούμε γιατί το παίρνει ο ασθενής. Ποια είναι η υποκείμενη πάθηση για την οποία παίρνει τα αντιπηκτικά του. Και τι αντιπηκτικό παίρνει. Παίρνει την δικουμαρόνη, το συνδρόμο, είναι το γνωστό που ξέρουν όλοι, ή το βαλβάρφιν, που είναι η βαλφαρίνη, που στην Ελλάδα παίρνουν πολύ λίγοι ασθενείς, ή τα νεότερα αντιπηκτικά. Αν παίρνει νεότερα αντιπηκτικά, ή δικουμαρόλη σήμερα συνδρόμου, θα βρείτε ασθενείς που παίρνουν λίγοι είναι, που ή έχουν ξεμείνει από παλιά λόγω πολιτικής μαρμαλυγής, ή ασθενείς που παίρνουν, έχουν μηχανική βαρβίδα, προσθετική βαρβίδα. Εκεί ο ασθενής με προσθετική βαρβίδα, εγώ θα έλεγα ο πιο δύσκολος ασθενής για εσάς, είναι ο ασθενής με προσθετική βαρβίδα, αλλά αυτός ο ασθενής είναι και καθαρός ασθενής. Ξέρεις τι θα κάνεις. Θα σταματήσεις το συνδρόμο για 3 ημέρες ή και θα κάνεις αυτό που λέμε τη γεφύρωση, ο ασθενής θα κάνει τις ενέσεις στην υποδόρυη παρήγη. Προσοχή, θερμή παράκληση. Και το κάνουν και πάρα πολύ χειρουργοί αυτό. Τι παίρνεις, ασπρίνη. Θα το σταματήσει, ας σου δώσω εγώ τα ενεσάκια. Ο κόσμος σας παίρνει τηλέφωνο και λέει, γιατρέ μου είπε να κάνω ενεσάκια. Τα ενεσάκια δεν υποκαθιστούν την αντιμορφωτική αγωγή. Ούτε την ασπιρίνη, ούτε την μικροπιδογρέλη, ούτε την κακρεγρόλη. Υποκαθιστούν μόνο την αντιπηκτική αγωγή. Άρα, αλλιώς εκθέτουμε τον ασθενή μας σε κίνδυνο, γιατί σταματάμε την ασπιρίνη ή την μικροπιδογρέλη χωρίς να ξέρουμε γιατί. Και ήταν εσάκια, δεν είναι ακίνδυνα. Και αυτά αντιπηκτικά φάρμακα είναι. Και αυτά μπορεί να έχουν παρενέργειες. Άρα, τον βάζουμε σε έναν αιμορραγικό κίνδυνο, μικρό αλλά υπαρκτό, χωρίς να τον προστατεύουμε από το δεδομένο θρομβωτικό κίνδυνο. Τα ενεσάκια έχουν ένδειξη μόνο αν ο ασθενής παίρνει αντιπηκτική αγωγή, είτε τα παλαιότερα είτε τα νεότερα, και θα έλεγα σήμερα μόνο αν παίρνει λίγο ως extrapolation ότι έχουν ένδειξη μόνο όταν ο ασθενής παίρνει συνδρόμ λόγω προσθετικής βαρβίδας, που δεν μπορεί να μείνει καθόλου ακάλυπτο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και θα το πω αμέσως παρακάτω, μπορούμε να σταματήσουμε βραχύχρονα για την κορμική μαρμαργή για 24 ώρες, το πολύ 48 ώρες. Τα νεότερα από το στόμα του αντιπηκτικά, να κάνει τις επεμβάσεις, δεν θα συμβεί τίποτε και ο ασθενής θα συνεχίζει κανονικά την αγωγή του. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε, όταν ο ασθενής λαμβάνει το συνδρόμο, ποια είναι τα θεραπευτικά όρια ανάλογα με την αιτιολογία που παίρνει. Αν ο ασθενής έχει βαλβίδα, σε ποια βαλβίδα την έχει βάλει. Στη μητροειδή, η μητροειδή σου θρομβώνεται πιο εύκολα, άρα είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Γι' αυτό και θέλω υψηλότερο INR, άρα αν αποφασίσω να κάνω χωρίς γεφύρωση, θα πρέπει να πάω σε ένα INR ασφαλής επέμβαση χωρίς αιμορραγία. Σε εσάς είναι ένα INR κάτω από 2, εκεί στο 1,7, για να μπορείτε αμέσως μετά να δώσετε λίγο συνδρόμο και να φτιάξετε το χρόνο. Αν το ένα, αν ο ασθενής παίρνει να πάνε για κολπική μαρμαριγή, εκεί είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Άρα η μηχανική προσθετική βαλβίδα έχει ένα ευξημένο θρομβωτικό κίνδυνο και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα διακόψουμε το συνδρόμο για 3 ημέρες ανάλογα πόσο έχει και το INR. Θα δώσουμε γεφύρωση, θα δώσει ο καρδιολόγος τις ενέσεις, τα ενεσάκια της χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνη και ακολούθως μετά θα ξαναξεκινήσετε το συνδρόμο. Τι γίνεται τώρα με τα νεότερα από το στόμα του αντιπηκτικά, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών τέτοια φάρμακα παίρνει. Νεότερα από το στόμα του αντιπηκτικά. Μόνο οι ασθενείς που έχουν μηχανική παρτίδα παίρνουν το κλασικό το συνδρόμο. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις
νομίζω ότι μπορούμε να το χειριστούμε, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα φάρμακα αυτά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αρκεί, δεν χρειάζεται γεφύρωση καταρχήν. Δεν χρειάζεται να πάρει ένα σάκι ασθενής. Τι χρειάζεται, πρακτικά να παραλείψει μία προηγούμενη δόση. Έχει αύριο να έρθει σε εσάς να κάνει εξαγωγή του δοντιού του. Αν μεν παίρνει φάρμακα που δίνονται δύο φορές την ημέρα, όπως είναι το Ελίκουις, όπως είναι το Νταμπικατράν, τότε σε αυτή την περίπτωση, το Πραντάξα δηλαδή, αρκεί ο ασθενής να παραλείψει τη βραδινή δόση του. Άντε στη χειρότερη των περιπτώσεων να παραλείψει και την προηγούμενη μέρα να μην πάρει κανένα φάρμακο. Αυτό λέει εδώ, may skip the evening dose. Να παραλείψει τη βραδινή δόση ή αν ο ασθενής παίρνει ξαρέλτο που το παίρνουμε μία φορά την ημέρα κατά βάση το μεσημέρι στο μέσο του φαγητού, την προηγούμενη μέρα να μην πάρει το χάπι του. Θα έρθει σε εσάς να κάνετε το χειρισμό και την επόμενη μέρα θα παίρνετε το φαρμακό του και δεν πρόκειται να συμβεί απολύτως τίποτα. Άρα τα νεότερα του στόμα του αντιπηκτικά πραγματικά μας έχουν δώσει λύσεις σε αυτό το πράγμα και δεν χρειάζονται ούτε η γεφύρωση, μπερδεύεται περισσότερο ο οργανισμός τους γιατί είναι διαφορετικό. Κατά σημεία στα οποία δρά το ένα το άνθρωπο με τις υποδόρειες ενέσεις χαμηλού μοριακού βάρους και νομίζουμε σήμερα αυτή είναι η τάση της επιστημονικής κοινότητας. Έχει γίνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine που λένε ότι γεφύρωση, δηλαδή να δώσουμε τα ενεσάκια, είναι μόνο στους ασθενείς που είναι υψηλού θρομβωτικού κινδύνου, οι ασθενείς που έχουν προστατευτικές βαλβίδες. Σε όλους τους άλλους παραλείπουμε μία ή δύο δόσεις. Πότε θα παραλείψουμε περισσότερο και θέλει ειδικότερο χειρισμό αν ο ασθενής έχει νεφρική ανεπάρκεια. Αν έχει νεφρική ανεπάρκεια ο ασθενής, δεν μιλώ για τον αιμοκαθερόμενο ασθενή. Ο ασθενής ο οποίος κάνει αιμοκάθαρση συμπεριφέρεται σε έναν βαθμό σαν τον ασθενή ο οποίος δεν παίρνουν αντιπηκτικά αυτοί οι ασθενείς, παίρνουν μόνο την ημέρα που κάνουν την αιμοκάθαρση, την υπαρήνη. Άρα εκεί δεν έχετε πρόβλημα να τους χειρίζεστε σαν τους ασθενείς, σαν να μην είναι αιμοκαθερόμενοι και σαν να μην παίρνουν αντιπηκτικά. Οι ασθενείς όμως είναι οι δύσκολοι αυτοί που έχουν επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, που έχουν κρεατινίνη πάνω από 1,5 που έχουν GFR κάτω από 40. Σε αυτούς τις περιπτώσεις που παίρνουν αντιπηκτικά από το στόμα τους, θα πρέπει να τα σταματήσουμε για περισσότερες μέρες για να μπορεί να καθαριστεί από τον οργανισμό το εν λόγω φάρμακο. Άρα, όταν ένας ασθενής παίρνει αντιπηκτικό, πρέπει να ξέρουμε γιατί το παίρνει. Ποια είναι η υποκείμενη νόσος, αν έχει κολπίτη μαρμαργή ή έχει άλλη νόσο και κυρίως προστατευτική βαλβίδα και ποιο είναι το επίπεδο της νεφρικής του λειτουργίας. Αυτό ακριβώς λέει και αυτή είναι αυτή σε κατευθυντήριες οδηγίες πώς θα χειριζόμαστε όλα τα αντιπηκτικά σε αυτή την περίπτωση. Γεφύρωση επαναλαμβάνω μόνο στις προστατευτικές βαλβίδες, σε όλα τα άλλα πάμε είτε με χαμηλότερο ένα κάτω από το 2, παραλείποντας μία μέρα να πάρει το συνδρόμο ασθενής, αφού πρώτα έχουμε μετρήσει το ΕΝΑΡ, ή ευκολότερα στην περίπτωση του που λαμβάνει νεότερα από το στόμα του αντιπηκτικά, να μην πάρει φάρμακα την προηγούμενη ημέρα. Μία άλλη συχνή κατάσταση που εμπλέκεται ο δίατρος είναι με το χειρισμό της υπέρτασης των αντιπερτασικών φαρμάκων, ευτυχώς πολύ λιγότερο. Το έβαλα αυτό για να δώσω το έναυσμα ότι πραγματικά μπορείτε, η επίσκεψη στον οδοντογιατρό μπορεί να δώσει το έναυσμα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μετράμε την πίεση που δεν τη μετράμε, γιατί είναι θέμα χρόνου. Μερικές φορές και εμείς οι γιατροί δεν τη μετράμε πολύ κακώς, πολύ περισσότερο δεν τη μετράτε εσείς. Νομίζω όμως ότι η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο σαν ρουτίνα θα είχε όλα αυτά τα σημαντικά ωφέλη. Θα καθοδηγούσε τον ασθενή που δεν ήξερε ότι έχει υπέρθει σαν screening test. Είχε δημοσιευτεί μελέτη ακόμα στα κουρία στην Αμερική ότι μετρούσαν την πίεση και αυτό μετρούσε ως ένας παράγοντας να πάει μετά στο γιατρό. Άρα ο ρόλος και ο ρόλος των ουρών μας πρέπει να είναι μέσα σε μια ολιστική προσέγγιση για τον ασθενή. Με αυτή την έννοια, ο ασθενής δεν το ξέρει ότι δεν ήταν υπερτασικό. Στη μέτρηση την πίεση μια ευκαιρία εύκολα τον στέλνει και θα σα χρωστάει και υποχρέωση. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχει να κάνει και με τη δική σα ασφάλεια, την ασφάλεια του ασθενού, τη διενέργεια της πράξης και πολλές φορές και τις όποιες να δείτε εσείς τις παρενέργειες της αντιπερτασικής αγωγής. Εδώ είναι τα επίπεδα που ήθελα να πω ότι αν έχει ένα ασθενή που μετρήσει την πίεση και έχει πάνω από 200, πάνω από 20 τη συστολική του πίεση, πάνω από 18, από 180, τότε σε αυτή την περίπτωση, αν δεν είναι ασυμπτωματικός, θα αναβάλλετε την όποια επέμβαση εσείς και θα πάει στο γιατρό. Αν έχει συμπτώματα, έχει δύσπνοια, αισθάνεται πόνο, θα το παραπέψετε κατευθείαν να πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Άρα, επομένως, εσείς θα σταματήσετε. Αν μετρήσετε την πίεση, την βρείτε αυξημένη. Πάνω από τα επίπεδα του 180 είναι αυτό που θα σας κινητοποιήσει για λόγους ασφάλειας. Και πολλές φορές
σχετιζόμενο με την υπέρταση είναι και το ερώτημα που μερικές φορές μπορεί να σας απασχολεί, αν θα δώσετε αγκιοσυσπαστικές ουσίες μαζί με την τοπική αναισθησία, έχετε τους λόγους σας να θέλετε τις αγκιοσυσπαστικές ουσίες, τους υπερτασικούς ασθενείς που δεν έχουν καλά ρυθμισμένη την πίεσή τους, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί ή να δίνουμε τη μικρότερη δυνατή δοσολογία σε αυτή την περίπτωση. Δεν αντένδειξη έχει να χορηγηθούν μόνο όταν έχουμε μέτρηση της πίεσης σε αυτά τα πολύ υψηλά επίπεδα που είπαμε νωρίτερα ή αν ο ασθενής βρίσκεται σε μια κατάσταση αστάθειας, έχει κάνει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου τους προηγούμενους 3-6 μήνες ή έχει κάνει ένα πρόσφατο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης, πολλές φορές άθελά σας γίνεστε αιτία αύξηση της αρτηριακής πίεσης χορηγώντας για τον πόνο τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη. Σε αυτά θα πρέπει να είμαστε λίγο τσιγκούνιδες, γιατί οι ασθενείς που έχουν μια υπερέπεια, όχι μόνο αυτοί που είναι ρυθμισμένοι, η πίεσή τους μπορεί να εκτραπεί η ρύθμιση, αν τα πάρουν για πάνω από 3 ημέρες, πολλές φορές και με ένα χάπι μη στερινοειδές αντιφλεγμονώδης η πίεση μπορεί να εκτραπεί. Δεν θα συμβεί, δεν θα πάθει κάτι ο ασθενής, αλλά να είμαστε γνώστες και θα έλεγα ότι όταν δίνεται αυτό, μπορείτε να πείτε, μετρήστε την πίεσή σας πιο τακτικά και αν δείτε την πίεσή σας να ανεβαίνει, σε αυτήν την περίπτωση να επικοινωνήσει με τον θεράποντα γιατρό. Επίσης, νομίζω ότι υπάρχει ομιλία και δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι, αλλά σίγουρα και εσείς μπορεί να γίνετε μάρτυρες παρενεργειών της αντιπερτασικής αγωγής. Πιο εύκολο να σου κάνει ένα υποτασικό επεισόδιο ένας ηλικιωμένος ασθενής που παίρνει το φάρμακο, αν ο γιατρός του είναι λίγο, έχει υπερβάλλοντα ζήλο στο να του χαμηλώσει την αρτηριακή πίεση πολύ, ή να παραπονιέται ο ασθενής για δυσγευσίες, ξεροστομίες, υπερτροφία των ούλων που κάνουν οι ανταγωνιστές ασβεστίου, και αυτό νομίζω ότι θα το δείτε και στην επόμενη ομιλία. Τέλος, το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να δείξω είναι η προφύλαξη από την ενδοκαρδίτιδα για την χορήγηση των αντιβιωτικών, και εδώ η ένδειξη είναι σε αυτή την περίπτωση που έχετε να κάνετε μία τραυματική επέμβαση στο στόμα, εξαγωγή, εμφυτεύματα ή εν πάση περιπτώσει βαθύ καθαρισμοί. Σε αυτή την περίπτωση η ένδειξη είναι 2α ότι θα πρέπει ο ασθενής να πάρει χημειοπροφύλαξη. Ποιος ασθενής? Ο ασθενής θα πάρει χημειοπροφύλαξη, και νομίζω το έχω εδώ, οι ασθενείς με προσθετική βαλβίδα. Άρα ο ασθενής με προσθετική βαλβίδα, προσοχή στο αντιπυκτικό που είπαμε νωρίτερα και προσοχή στη χημειοπροφύλαξη. Ο ασθενής επίσης εκείνος ο οποίος έχει οποιοδήποτε προσθετικό υλικό με μια παραμένουσα επικοινωνία. Ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για συγγενείς καρδιοπάθειες, οι οποίες όμως δεν μπορούσαν για λόγους τεχνικούς, δεν έχει γίνει πλήρης η διόρθωση, υπάρχει επικοινωνία. Ασθενείς που έχουν στέντ, δεν χρειάζεται χημειοπροφύλαξη. Ασθενείς που έχουν στέντ, δεν χρειάζεται κανένας είδους χημειοπροφύλαξη. Ασθενείς που έχουν κάνει χειρισμούς στέντ είτε στα στεφανία είτε στην αορτή, γιατί τώρα υπάρχουν και ασθενείς που βάζουν στην αορτή, δεν χρειάζεται χημειοπροφύλαξη. Ασθενείς ο οποίος έχει μια μεσοκολπική επικοινωνία και είναι πλήρη σύγκληση μετά τους 6 μήνες από την επέμβαση, επίσης δεν χρειάζεται κανένας είδους χημειοπροφύλαξη. Ασθενείς που έχουν βηματοδότες, ασθενείς που έχουν απεινιδωτές. Όλο και περισσότεροι ασθενείς που έρχονται στον γιατρό έχουν πλέον συσκευή. Ζούμε στην εποχή που οι ασθενείς μας όλο και περισσότερο θα έχουν πάνω τους συσκευές ποικίλης φύσεως και χωρίς τομές μέσα από διαδερμικές παρεμβάσεις. Οι ασθενείς αυτοί δεν χρειάζονται χημειοπροφύλαξη. Αυτό που πρέπει κανείς να έχει κανείς υπόψη του, που εσείς δεν χρησιμοποιείτε τέτοια πράγματα, μόνο όταν χρησιμοποιούμε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται έχει ηλεκτρομηχανή, έχει μαγνητικές επιδράσεις, μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχόμενα, αλλά και πάλι η απόσταση είναι τέτοια που δεν υφίσταται κίνδυνος. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αυτά ήθελα έτσι να σας πω και σαν ανακεφαλαίωση θα έλεγα ότι η κακή στοματική υγιεινή συνδέεται με τα καρδιακά νοσήματα. Δεν πρέπει να γίνεται διακοπή της μονοθεραπείας αν ο ασθενής παίρνει μόνο ασπιρή στους ασθενείς που έχουν προηγούμενο έμφραγμα ή αγκιοπλαστική, και δεν θα πρέπει να γίνεται διακοπή της διπλής αντιμοπιταλιακής αγωγής όσο χρόνο μετά. Γράφω 12 μήνες, μετά τους 12 μήνες με πλήρη ασφάλεια. Σήμερα όμως, χάρη στα νεότερα στέντ που έχουμε, χάρη στις καλύτερες τεχνικές που εμείς κάνουμε, τον πρώτο καιρό
πιθανόν δεν βάζαμε κι εμείς καλά τόσο καλά τα στέντ, δεν τους κάναμε καλή έκπτυξη, δεν είχαμε τα εργαλεία, δεν είχαμε τα υλικά, δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε την εμπειρία. Και όταν ένα υλικό δεν το εκπτύσεις καλά, τότε αυτό μπορεί να θρομβωθεί πιο εύκολα. Άρα ήμασταν αναγκασμένοι να δίνουμε διπλή αντιμικροβιακή αγωγή για μακρότερο χρονικό διάστημα. Τώρα βελτιωθήκαν τα υλικά, βελτιωθήκαμε εμείς, άρα δεν υπάρχει τόσο ανάγκη για μακρά αντιμικροβιακή αγωγή διπλή. Το πάμε στο εξάμηνο, το πάμε στο τρίμηνο και μετά θα έλεγα από το μήνα μπορεί, αν πάρει το ένα αντιμικροβιακό, δεν πρόκειται να γίνει καμία θρόμβωση του στέλ, αν έχει μπει καλά για να κάνετε εσείς τις ντόπια παρεμβασίες σας. Στους ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες, διακοπή του συντρόμου και γεφύρωση, σε όλους τους άλλους παίρνουν τα νεότερα από το στόμα τους αντιπληκτικά, απλώς παράληψη της μίας δοσολογίας τις προηγούμενες ημέρες. Η πρόληψη μέσω της καλής στοματικής υγιεινής είναι καλύτερα από τη θεραπεία και πάντα ένα καλό χαμόγελο που εσείς χαρίζετε στους ασθενείς σας νομίζω ότι είναι το καλύτερο διαβατήριο για καλή καρδιαδιακή υγεία και με αυτά σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ακούγεται, αγαπητοί συνάδελφοι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση τώρα για να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή. Υπάρχει κάτι? Εγώ έχω μια. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω μια. Ίσως το θέμα φυγεί μετά από τις εκδηλώσεις στο στόμα από λήψη φαρμάκων. Ήθελα για λίγο να ασχοληθούμε με τα φάρμακα που προκαλούν διόγκωση των ούλων, δηλαδή η νόδη, υπερπλασία και ξέρουμε τα αντιεπιλητικά από παλιά. Τώρα παρατηρούμε στους ανασφαλείς κάποιων ασφαλιστήρων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση και αν ο καρδιολόγος είναι εύκολο να αλλάξει αυτά τα φάρμακα με άλλα. Γιατί η θεραπεία από πλευρά μας είναι χειρουργική, πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα πρόβλημα, ευτυχώς. Αυτό απαντάτε σε μικρό ποσοστό. Ανταγωνιστές ασβεστίου παίρνουν πάρα πολλοί ασθενείς. Και εμείς, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν ο ασθενής έχει κάπως σοβαρή υπέρταση, είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσουμε την πίεση του χωρίς να πάρουν ανταγωνιστές ασβεστίου. Μεταξύ μας λέμε ότι όλα τα αντιπερταστικά φάρμακα είναι ίδια, αλλά οι ανταγωνιστές ασβεστίου είναι τα ισχυρότερα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που τα χρειαζόμαστε. Δεύτερον, ότι οι ασθενείς αυτοί που θα κάνουν υπερπλασία των ούλων, ευτυχώς το ποσοστό είναι χαμηλό, είναι λιγότερο από το 1%, είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δόσο εξαρτώμενο, άρα δηλαδή με την αμπλοδιπίνη πανοσχάρη που παίρνει ο περισσότερος κόσμος, αν μείνει στη δόση των 5 μιλιγκράμμ, μάλλον δεν θα οδηγήσει σε υπερπλασία ούλων, αν σε κάθε περίπτωση. Όπως υπάρχουν ασθενείς, όπως το ίδιο ισχύει και με τα ειδήματα. Υπάρχουν ασθενείς που η υπερπλασία που έρχονται σε εσάς είναι πολύ εμφανής. Σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τον τρόπο στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων να διακόψουμε τον ανταγωνιστή ασβεστίου, ούτως ώστε να διευκολύνουμε την ποιότητα ζωής του ασθενούς και το δικό σας έργο. Κυρία Στοφή. Ήθελα να συμπληρώσω εδώ, κυρία Κατσούλια, ότι μία παράμετρος πολύ σημαντική. Πίσω δεν ακούγεστε. Μία παράμετρος πολύ σημαντική στην υπερπλασία των ούλων από αναστολής διάβλων ασβεστίου είναι η στοματική υγιεινή, κύριε Τσιόφη. Δηλαδή, ένα μέρος αυτών των ασθενών έχει πολύ κακή στοματική υγιεινή και αυτό συμβάλλει στην υπερπλασία των ούλων. Άρα πρέπει να πάρουμε και αυτό ως παράγοντα και όχι μόνο την αγωγή. Ευχαριστούμε. Έχω άλλο ένα ερώτημα. Πώς χειριζόμαστε την αντιπληκτική αγωγή όταν έχουμε μία σειρά εξαγωγών? Ένας ασθενής χρειάζεται να κάνει 5, 7, 10 εξαγωγές. Εκεί πώς γίνεται η διακοπή, η γεφύρωση? Πολύ ωραία ερώτηση και πρακτική. Πρώτον, η σύσταση που είναι από εμάς είναι προσπαθήστε να κάνετε τέτοιο προγραμματισμό, ώστε να κάνετε 2-3 ομαδοποιημένες εξαγωγές. Σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται πάλι από τον ασθενή, από το τι είναι η υποκείμενη νόσος. Αν ο ασθενής αυτός τον σχάρι έχει μια προσθετική βαλβίδα, τότε σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα μπει στα ενεσάκια στην υποδόρεια ή παρήν, θα βγάλετε σήμερα, θα κόψετε το συντρό για 3 ημέρες, μετρήσετε ένα ενάρι, θα είναι ο ασθενής καλυμμένος με τις υποδόρειες ενέσεις, θα κάνετε τη σειρά των εξαγωγών σας, σήμερα 3 εξαγωγές ας πούμε, θα συνεχίσει ο ασθενής το απόγευμα μετά την εξαγωγή την υποδόρεια
Παρίγη και την επόμενη τις ημέρες και μετά από 3-4 ημέρες, ανάλογα εσείς πώς είναι οι κοινότητες στο στόχο, θα προχωρήσει τις υπόλοιπες εξαγωγές. Εκεί, αν θέλετε, θα μείνει ο ασθενής για μια εβδομάδα, 10 μέρες, όσο χρειαστεί, παίρνοντας την υποδόρια η Παρίγη. Είναι σαφής η οδηγία. Και οι ασθενείς το δέχονται αυτό γιατί είναι εξοικειωμένοι, το ξέρουν το πράγμα που έχει προσθετική παντήρα. Οι ασθενείς τώρα που παίρνουν διπλή αντιμικροβιακή, οι ασθενείς που παίρνουν αντιπληκτικά από το στόμα τους, του τύπου του Ξαρέντο, του Ελίγου ή του Πραντάξα, σε αυτή την περίπτωση θα πάτε σαν την ίδια, θα διέκοπτα την κουπιά, είναι 24 ώρα. Το αντιπληκτικό σήμερα δεν θα πάρει καθόλου, αύριο θα κάνετε τις εξαγωγές σας. Την επόμενη μέρα θα ξανάρχεσαι το φάρμακο, αυτά τα φάρμακα με το που τα πάρεις μετά από 6 ώρες έχεις επίπεδα δράσης προστασίας. Και θα άφηνα την επόμενη εβδομάδα, θα επαναλάμβανα το ίδιο σχήμα για να βγάλω τα υπόλοιπα δόντια, γιατί να κάνω τα υπόλοιπα εμφυτεύματά μου, γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς θέλετε λίγο πιο στεγνό πεδίο. Στην περίπτωση της γεφύρωσης λοιπόν, για 10-15 μέρες που θα διαρκέσει. Με γεφύρωση μπορεί να το πάτε όσο καιρό θέλετε. Κάνει τις μενέζες. Το δύσκολο για να είναι ολοκληρωμένη η απάντησή μου ή τι κάνω σε αυτόν τον ασθενή που παίρνει αντιμοκρυταλιακά. Τα αντιμοκρυταλιακά που είναι, φαντάζουν πιο εύκολα είναι τα πιο δύσκολα γιατί δεν έχουμε τι να τα υποκαταστήσω. Τα αντιπηκτικά έχω τα ενεσάκια, συγγνώμη χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή λόγω συγκοινώσεις και καλύπτομαι. Στα αντιμοκρυταλιακά δεν έχω κάτι υποκατάστατο. Έχουμε υποκατάστατο, πρέπει να βάλω τον ασθενή στο νοσοκομείο, να πάρω το Κάτερλερ, να βάσει το 2B3α, άλλα πράγματα πιο προηγμένα που δεν δικαιολογούνται για οδοντιατρικές επεμβάσεις. Θα είναι μόνο για μίζωνες και ούτε και σε αυτές τις περιπτώσεις θα κάνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα έλεγα ότι θα ομαδοποιήσω και θα προσπαθήσω να κόψω το αντιμοκρυταλιακό μία φορά, να κάνω σήμερα τις 3 εξαγωγές μου, μετά από 2 μέρες τις υπόλοιπες 3, αν αυτό είναι εφικτό, και μετά να αφήσει τον αντιμοκρυταλιακό του ασθενής παρά να το διακόψει σήμερα 5 μέρες, να βγάλει τα δόντια του, να το ξαναξεκινήσει και μετά το διακόψει για άλλες 5 μέρες για να κάνει την υπόλοιπη. Ευχαριστώ. Παραπεμπτώντας, ο κύριος που θα ομιλήσει, μας θυμάμαι την παρουσία του, είναι ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αγαΐας, είναι ο κύριος Μουτούσης. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την όλη εκδήλωση. Ήταν εξαιρετική καταρχήν η ομιλία. Κύριε καθηγητά, στο κομμάτι που έχουμε αντιπληκτική αγωγή λόγω κολπικής μαρμαργής, υπάρχει σκορ κινδύνου του ασθενή, δηλαδή θα πρέπει να συζητάμε με τον συνάδελφο καρδιολόγο ασθενείς που έχουν, ξέρω εγώ, κολπική μαρμαργή, κάποιοι μπορούν πιο εύκολα να σταματήσουν την αντιπληκτική αγωγή, κάποιοι είναι πιο δύσκολο, κάποιοι δεν πρέπει καθόλου να τη σταματήσουν. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, κύριε Πρόεδρε. Εμείς εκτιμούμε τον καρδιοεμβολικό κίνδυνο με το λεγόμενο Chance-Vast score. Υπάρχει ένα σκορ που έχει 6 παραμέτρους. Αν έχει ασθενή σε ένα ενεργειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αν είναι υπερτασικό, αν είναι διαπληκτικό, αν έχει καρδιακή ανεπάρκεια και κυρίως αν έχει προηγούμενο ενεργειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αυτό ο ασθενή με κολπική μαρμαργή έχει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο για να κάνει ενεργειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η οδηγία όμως για οδοντιατρικού τύπου επεμβάσεις είναι η ίδια. Εσείς είναι καλυμμένος, η πιθανότητα να κάνει ο ασθενή καταρχήν. Πάντα. Ένα κίνδυνο δεν σημαίνει ότι παίρνει το αντιθρομβωτικό. Το ασθενή είναι πλήρως, υπάρχει 100% κάλυψη. Έτσι, πολλές φορές ο ασθενής το θεωρεί έτσι και εμείς αφήνουμε να περάσει έτσι τον ασθενή. Πάρε τα φάρμακά σου και είσαι 100%. Δεν υπάρχει. Άρα η πιθανότητα ενός αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου για αυτό το βραχύχρονο διάστημα που θα διακόψει για 24 ώρες τα νεότερα από το στόμα του αντιπληκτικά είναι πρακτικά πολύ πολύ μικρό. Απ' την άλλη μεριά, σε ιδιαίτερους ασθενείς, και αυτό νομίζω ότι είναι η ουσία της ερώτησής σας, αν έχεις έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει αντιακά εγκεφαλικά επεισόδια επανειλημμένα, ή έχεις έναν ασθενή ο οποίος παίρνει αντιπληκτικά, είναι και μια άλλη κατηγορία, λόγω θρομβώσεως στα κάτω άκρα και έχει κάνει πνευμονικές εμβολές, και έχει ο ασθενής κάνει 2-3 πνευμονικές εμβολές, σε αυτήν την περίπτωση ήταν κανείς λίγο πιο ευαισθητοποιημένος και πάλι θα πήγαιναμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα η φαρμακοκινητή των φαρμάκων. Θα διακόψουμε μόνο για μία δόση και να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, επιπρόσθετο με τη γεφύρωση εκεί δεν προσθέτει κάτι περισσότερο. Και με τη γεφύρωση πάλι ο ασθενής είναι εκτεθειμένος και έχουν δεχθεί ότι αυτές οι αυξομοιώσεις στην ισορροπία των θρομβωτικών αιμοστατικών μηχανισμών μπορεί να είναι επίσης ένας παράγοντας που να δημιουργήσει θρόμβωση παρότι ο ασθενής παίρνει τα φαρμακά. Ευχαριστούμε. Α,
ο Βασίλης. Παρακαλώ. Πρώτον, συγχαρητήρια για την αρτιότατη, ίσως η αρτιότερη παρουσίαση που ποτέ όσον αφορά τα καρδιολογικά φάρμακα, το καρδιολογικό ασθενή. Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω παρά ερώτηση. Πρώτον, αυτή την παρουσίαση πρέπει να την κάνετε σε όλους τους καρδιολόγους, διότι πολύ συχνά καθημερινά μιλάμε και εγώ λόγω ειδικότητας χειρουργικής. Πάρα πολύ συχνά επικοινωνώ και δεν τα γνωρίζουν πάρα πολλοί καρδιολόγοι δυστυχώς. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι μιλάμε συνεχώς για επεμβάσεις και όμως από την εμπειρία μου οι πιο δύσκολα διαχειρίσιμες αιμορραγίες δεν προήλθαν από επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις όταν είναι κάποιες εξαγωγές, ειδικότερα να γίνονται από ειδικούς, έχουμε μέσα σειραφείς όπου περιορίζονται. Το πρόβλημα συνήθως είναι στους καθαρισμούς. Δηλαδή σε εφημερίες, σε νοσοκομεία που είχαμε να διαχειριστούμε σοβαρές αιμορραγίες είχαν προκύψει από καθαρισμούς. Όπου αιμορραγίες συνολικά όλο το στόμα και είναι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Απλά το αναφέρω για να ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Συμφωνώ. Αν ο οδοντίατρος είναι ή ο τρόπος με τον οποίο κάνει ή ο καθαρισμός που ο δεδομένος ασθενής απαιτεί να είναι νευαδής καθαρισμός, θα ακολουθήσει την ίδια τακτική σαν να έκανε εξαγωγή. Θα παραλείψει μία δοσολογία αντιπηκτικού την προηγούμενη μέρα, θα κάνει πρωί τον καθαρισμό αυτόν, δεν θα τον κάνει βράδυ, για να μπορεί ο ασθενής να έχει την ημέρα όλα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα και ο ασθενής φοβάται λιγότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας παρά το βράδυ και λίγο αίμα να δει, κινητοποιείται περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και θα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιούφη. Έχει τόσο ενδιαφέρον, αλλά θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε εδώ με ερωτήσεις. Αλλά θα χαλάσει το πρόγραμμα, η ροή του προγράμματος. Ήθελα να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μας θυμάει. Έχει ξανάρθει και προσωπικά τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και συμφωνώ και εγώ ότι αυτά πρέπει να τα λέτε και στους καρδιολόγους, γιατί... Εντάξει, μου επιτρέψετε, το επίπεδο των καρδιολόγων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ψηλό. Είμαι στην Κόρινθο που έχετε και τον φίλο μου τον κύριο Τούσουλη, τον καθηγητή επίσης από εδώ. Εκείνο το οποίο έχει σημασία και πολλές φορές έχει δίκιο ο συνάδελφος να το λέει, αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα αυτά τα πρωτόκολλα. Και αλλάζουν και έτσι μπερδευόμαστε όλοι και είναι χρήσιμες αυτές οι αλληλεπιδράσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.